Τι να περιορίσω. 6 λεπτά. Όχι 6 λεπτά. Αφού τόσο είναι. Τι κάνουμε. 10 λεπτά. Παραχώρηση να κάνω. 10 λεπτά είναι. Αν είναι δυνατόν. Εδώ παραβιάζεται. Κύριε συνάδελφε, τώρα με όλη τη συμπάθεια, παραβιάζουμε κατά τρόπο απαράδεκτο τη διαδικασία στο σύνολό τη. Και δεν αισθανόμαστε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή έχετε κάνει τη θέση του Προεδρεύοντος μαρτυρική εδώ να πούμε. Είναι 6 λεπτά αυτά τα οποία υποχρεούστε. Να, σε αυτά θα μιλήσετε. 10 λεπτά μίλησε ο κύριος Κρεμαστινός. Αλλά τόσα... Πήρε και τη δευτερολογία του ο κύριος Κρεμαστινός. Εσείς δεν έχετε δευτερολογία. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό λέει ο κανονισμός. 6 λεπτά έχετε, τι να κάνουμε. Όχι, όσο και οι άλλοι. Κοιτάξτε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τον πρόεδρο να κάνω χρήση της διατάξεως του πρώην Υπουργού για να παρατείνω και να δώσω ορισμένες εξηγήσεις. Δεν παρατήθηκα τη δευτερολογία και μου είπε ναι. Έτσι έγινε. Και ο κύριος Κεγκέρεγλου μίλησε 8 λεπτά ναι, και νομίζω... Μιλάω για τον εαυτό μου. Κοιτάξτε λίγο. Όχι, για τον εαυτό μου. Μα δεν είναι λογικό τώρα να αναπτύξουμε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ως υπεύθυνος της κοινοβουλευτικής ομάδας για την υγεία, να αναπτύξω τώρα και να το πάτε στα 6 λεπτά και να το αρχίζετε κιόλας. Λέει να αλλάξουμε τον κανονισμό σήμερα το απόγευμα για να καταλάβω, κύριε Παπαδόπουλε. Να πάρω την ευθύνη εγώ αλλαγής του κανονισμού. Όχι, αλλά. Τι να κάνουμε τώρα. Κάνω τη μεγαλύτερη δυνατή ανοχή. Τι άλλο να κάνω. Όταν έγινε η επερώτηση του ποταμιού, μίλησα 12 λεπτά. Α, τι μου λέτε. Δεν μπορείτε να μου πάτε στα 6. Μα νομίζετε ότι κάνω του κεφαλιού μου εδώ. Ναι, νομίζω. Να μην νομίζετε, κύριε συνάδελφε. Νομίζετε. Κάλπικο το νόμισμα. Τι να κάνουμε. Βέβαια. Ορίστε. Ναι. Ωραία, ξεκινήστε το τουλάχιστον την αρχή. Και εγώ σκόπευα να ευχαριστήσω την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, για τη δυνατότητα που μας δίνουν να συζητάμε σήμερα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας μετά τη συζήτηση που έγινε χθες για την παιδεία. Νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε μια ανυφάλια συζήτηση με επικοδομητικές προτάσεις για το πού πρέπει να πορευθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και βέβαια είμαστε 33 χρόνια μετά την ψήφιση του Ιδρυτικού Νόμου, 31 χρόνια από την έναρξη της εφαρμογής, με καθοριστική, οφείλω να πω, συμβολή και του Αυγερινού και του Γεννηματά και πολλών άλλων οραματιστών για την υγεία ως θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα. Και το ζήτημα είναι διαλύεται, κατεδαφίζεται, καταραίει, όπως ισχυρίζεται με απίστευτη τερατολογία η ΠΟΕΔΗΝ και τα επαναλαμβάνουν εδώ και η Νέα Δημοκρατία και αρκετοί άλλοι συνάδελφοι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στην επερώτησή του καταλογίζει απραξία, αστοχίες, ανυπαρξία οποιοδήποτε ολοκληρωμένου προγράμματος, εγκαταλείφθηκε, λένε, στη δίχη το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι αλήθεια ότι η απόλυτη προσήλωση των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας στους λογιστικούς στόχους των πρώτων μνημονίων έδωσε βαρύτατα πλήγματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευνίδια διακόπηκε η πρόθεση της προγραμματικής σύμβασης που είχε υπογραφηθεί το 2008 με τον τότε Υπουργό και την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών για σχεδιασμό μέτρων που ενίσχυαν τη στελέχωση του ΕΣΥ και βελτίωναν τις σχέσεις εργασίας, τις συνθήκες εφημερίας, την αμοιβή των νοσοκομειακών γιατρών. Καταργήθηκε ο νόμος 3754 του 9. Άρχισε η σταδιακή απαξίωση και κατεδάφιση του ΕΣΥ, δραματική περικοπή χρηματοδότησης στο 40% των λειτουργικών δαπανών, κλείσιμο 11 νοσοκομείων, συγχωνεύσεις καταργήσεις τμήματων, πάγωμα μέχρι μηδενισμού των προσλήψεων. Ο κύριος Βορύδης είχε ανακοινώσει για 4.000 προσλήψεις και στον προϋπολογισμό, για να τα λέμε όλα, του 2015 ήταν μόνο 1.085.
Η κατάσταση αυτή, συνοδευόμενη από τη διόνυση των μακροχρόνιων στρεβλώσεων, των δυσλειτουργιών, σπατάλης, συναλλαγών, από τη μαζική φυγή των νέων γιατρών και από αθρώες συνταξιοδοτήσεις μη αναπληρούμενες, οδήγησε στη τραγική υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας, στην προμοδότηση του ιδιωτικού τομέα, στην εμπορευματοποίηση, την αύξηση των ιδιωτικών δαπανών υγείας από την τσέπη των πολιτών και σε αφιερωτικές ελλείψεις. Η εικόνα που περιγράφει πολλές φορές η Ποειδήν είναι αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων που υπήρξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, σε αδυναμία χρησιμοποίησης αρκετών έτοιμων κλινών ΜΕΘ, σε λειτουργική απορρίθμιση νοσοκομείων, κέντρων υγείας, μονάδων του ΠΙΔΗ, ιδιαίτερα στα νησιά και τις δυσπρόσιτες περιοχές. Έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα που συνεχίζεται και επιβαρύνονται αυτές και από τα προσφυγικά μεταναστευτικά ρεύματα και βέβαια υποδέχονται και τους επισκέπτες της χώρας. Να πούμε ότι η κυβερνητική αλλαγή στις 25 Γενάρη προκάλεσε μια συνολική επανεκτίμηση της κυβερνητικής τάσης εναντί των υπηρεσιών υγείας, εναντί του ΕΣΥ και των δεσμεύσεων που έχει η χώρα. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Υγείας την 2 Απρίλη σηματοδότησε αυτό που υπόθηκε αλλαγή πολιτικής, ριζική τροποποίηση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων και μια σημαντική τομή καθολικής κάλυψης του πληθυσμού στις δομές υγείας, ελεύθερης δωρεάν πρόσβασης όλων των ανασφάλιστων, των οικογενειών τους, των προσφύγων, των μεταναστών χωρίς χαρτιά που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, περίπου 2,5 εκατομμύρια ανθρώπων, οικονομικής στήριξης και ανάταξης του ΕΣΥ σε αντίξωες πραγματικά συνθήκες και ενίσχυσης με ανθρώπινο δυναμικό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε όλα τα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκε ήδη ο Υπουργός Υγείας και τα οποία δίνουν την εικόνα του τι κατορθώσαμε σε τόσο αντίξωες συνθήκες σε αυτό το χρονικό διάστημα να κάνουμε ως βελτιώσεις. Είναι αλήθεια ότι στον τομέα των προσλήψεων, άμα θέλουμε να δούμε αντικειμενικά την πραγματικότητα, έχουμε 1.029 μόνιμες προσλήψεις, 1.427 επικουρικών, 2.456 συνολικά, και επειδή η τερατολογία για το Εθνικό Σύστημα Υγείας συνεχίζεται, να σας πω μόνον ότι το νοσοκομείο Τρικάλων, η καρδιολογική του κλινική σε αυτό το χρονικό διάστημα, κατόρθωσε να κάνει 1.320 στεφανιογραφίες, 407 αγιοπλαστικές, γιατί είναι αλήθεια ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας το στηρίζει με υπεράνθρωπες προσπάθειες το ανθρώπινο δυναμικό του. Με όλα αυτά τα άλλα που έγιναν, βρισκόμαστε στην ανάγκη μιας ποιοτικής ολοκλήρωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την πρόληψη, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ειδικά στην επίγουσα, την νοσηλεία στο σπίτι και στην αποκατάσταση της υγείας, που αποτελούν καθήκοντα τα οποία υπερβαίνουν τα όρια μιας κυβερνητικής θητείας. Απαιτούν μακρόχρονη τολμηρή ομανιστική μεταρρύθμιση στην υγεία με την ολιστική της προσέγγιση. Αυτά τα βήματα που ξεκινήσαμε ολοκληρώνονται με όλες τις προσπάθειες που σκοπεύουμε να κάνουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς οι μεταρρυθμιστικές τομές υποστηρίζονται και από αυτά που μπορούμε να κάνουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από τον Κοινωνικό Προπολογισμό, από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, όταν βέβαια κατορθώσουμε να πείσουμε ότι οι καλές κουβέντες που έρχονται Ευρωπαίοι Επίτροποι εδώ στην Ελλάδα θα μεταφραστούν και σε συγκεκριμένες πράξεις. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της για συνταγματική αναθεώρηση. Και ένα καλό βήμα είναι να συμφωνήσουμε όλοι ότι η ελεύθερη ισότιμη δωρεάν πρόσβαση στις δημόσιες δομές υγείας θα εγγυάται από το Ελληνικό Σύνταγμα στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα. Θέλω ακόμη να υπενθυμίσω ότι ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας έχει ανακοινώσει αυτό που είπε και ο Υπουργός, ότι θα έχουμε πια τον υγειονομικό χάρτη που πληρώσαμε 6 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να υπάρχει, θα έχουμε θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα, ηλεκτρονικά μητρώα χρονίους πασχόντων, ηλεκτρονική διευκόλυνση των ασθενών,
θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε να αξιολογούνται στα έργα υποδομών του νέου ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα τους δημοσίων επενδύσεων όλα αυτά που μπορούν να βελτιώσουν ποιοτικά τις υπηρεσίες υγείας. Ήδη έχουμε μια κοινοτική επιχορήγηση με 24,2 εκατομμύρια ευρώ για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες υγείας στους καταβλισμούς προσφύγων. Το φάρμακο αρχίζει να αντιμετωπίζεται ως δημόσιο αγαθό, ως εργαλείο ισότιμης και ποιοτικής φροντίδας. Έγιναν παρεμβάσεις για ειδικές θεραπείες για να μπορούμε να έχουμε φάρμακο ποιοτικό αλλά και πιο φθηνό για όλα εκείνα τα στρώματα που το χρειάζονται. Από τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανάπτυξης, Υγείας, Παιδείας, Έρευνας παρουσιάστηκε το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της εχώριας φαρμακοβιομηχανίας με επίκεντρο την πρόθεση ποιοτικών ελληνικών γενοσίμων φαρμάκων. Αντικαθίστανται οι ιδιωτικές δομές καθαριότητας, σύντησης, φύλαξης. Πρέπει ακόμη να σας πω ότι στις συναντήσεις που έγιναν εδώ με τον Μισελ Σερβόζ, Γενικό Διευθυντή Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων, με τον Σβάρτς, συζητήθηκαν πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας και πρέπει ακόμη να σας πω ότι ειδικές συναντήσεις γίνονται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων στην υγεία και των σχεδιασμών που έχουμε και με τον Έλληνα πια Επίτροπο για την Ελλάδα και την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με τον οποίο ήδη έγιναν συνεργασίες στο Υπουργείο Υγείας. Καταλήγω λοιπόν με τα εξής, ότι το πολιτικό ζήτημα για την τύχη και την προοπτική του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι να μετατρέψουμε αυτό που ακούμε σήμερα ως δαιμονολογία, ως θύρα αντιπαράθεση για δυσλειτουργίες οι οποίες συνεχίζουν να υπάρχουν και για τα αίτια στα οποία φτάσαμε μέχρι εδώ σε επικοδομητικά συμπεράσματα προκειμένου να υπάρξει επιτέλους η πορεία προς την ποιοτική ολοκλήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και ασφαλώς η πρόκληση η οποία απευθύνουμε είναι ιδιαίτερα σε εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες θεωρούν ότι όταν απευθύνονται στα ζητήματα της υγείας απευθύνονται ως θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα και δημόσιο αγαθό. Γιατί με αυτές τις δυνάμεις θέλουμε να συνεχίζουμε το διάλογο. Θέλουμε να σας πούμε ότι αυτό που υπάρχει ως συζήτηση της αριστεράς και ριζοσπαστικοποιημένων τμήματων της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα, αλλά με άλλους τόνους. Σε αυτούς τους τόνους εμείς θα συμβάλλουμε, γιατί πραγματικά τα ζητήματα που οδηγούν στην ποιοτική ολοκλήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι ζητήματα που πρέπει να μας συνεπέρνουν στα μεγάλα καθήκοντα που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος κύριος Ιωάννης Αϊβατίδης από το Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή. Κύριε συνάδελφε, για 6 λεπτά σας παρακαλώ πολύ, με την ανοχή του Προεδρείου, να μην φύγουμε πολύ από το χρόνο.